Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Η καταγγελία που έκανε ο Δημήτρης Καζάκης είναι κυριολεκτικά απίστευτη. Δεν την πιάνει ο ανθρώπινος νους. Ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ είπε ότι ο Κώστας Φλόρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εστάλει στο Κάιρο εν είδη παραδουλεύτρας από τον υπάλληλο της Ουάσιγκτον Μητσοτάκη, προκειμένου να δηλώσει στον πρόεδρο Σίση ότι η Ελλάδα ουδούλως θα ενοχλεί το εάν η Αίγυπτος οριοθετούσε θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, γεγονός που θα ακροτηρίαζε την Ελλάδα και θα απέκοπτε οριστικά την Κύπρο μας. Ο Δημήτρης Καζάκης δεν σταμάτησε εκεί, αφού αποκάλυψε ότι η υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, Βικτόρια Νούλαντ, κάνει κουμάντο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εποχής Υπουργείας Πάνου Καμένου. Κατά τα λοιπά, η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Φλόρος, στις επισκέψεις που έκανε στην Αίγυπτο, στην ίδια εποχή που έκανε και ο κύριος Δένδιας, αν θυμάστε, είχε πάει και ο κύριος Μητσοτάκης μια φορά κτλ. Τι έκανε, πήγε να διαβεβαιώσει την Αίγυπτο, η οποία μάλιστα έχει θέσει στο τραπέζι πολλές φορές τη δυνατότητα στρατιωτικής συμμαχίας της με την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας. Εξού και το γεγονός ότι έχουμε κάνει επανειλημμένα ναυτικές και στρατιωτικές ασκήσεις από κοινού. Απέναντι σε ποιον τις έκανε η Αίγυπτος αυτή και ζητούσε τη συνδρομή της Ελλάδας. Απέναντι σε ποιον. Απέναντι στην Τουρκία. Να διαβεβαιώσει τους Αιγύπτιους ότι εάν υπογράψουν οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τους Τούρκους, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ελληνική πλευρά. Δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, που άκουσε τα παράπονά τους για την εξαφανισμένη κυβέρνηση. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Για την ήττα της Δάπνου Δουφουκού στα πανεπιστήμια έπειτα από 35 χρόνια. Για το πάτη των Τούρκων στο Αιγαίο που έφτασαν έως την Αλεξανδρούπολη. Για το μαεστρικό κόλπο με το οποίο στείνονται οι δημοσκοπήσεις, αλλά και για την ευλογία των πυθίκων, μίλησε ο γιατρός Φέδων Πόβολης, επικεφαλής του κινήματος Ελεύθερη Ξανά, που αναφέρθηκε και στην επαναπρόσληψη των υγειονομικών, προαναγγέλλοντας νομικές μάχες. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθυματικού μαγκαζίνου Script Amanet. Αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες τις εκπομπές, μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Με 10 ευρώ το μήνα, ή 50 ευρώ το εξάμηνο, ή 90 ευρώ ετησίως, οι συνδρομητές του Free Press Channel θα λαμβάνουν στο mail τους καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, την αγαπημένη τους εκπομπή Script Amanet, με αποκαλυπτικό όπως πάντα περιεχόμενο για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.